Πάμε όμως σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που θα συμβεί εδώ στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, καθώς μπορούμε να αποκαλύψουμε και να ανακαλύψουμε τους κρυμμένους θησαυρούς του Άσυλου του Παιδιού. Είναι μαζί μας η πρόεδρος από το Άσυλο του Παιδιού, η κυρία Φωτεινή Παπαδάμου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όπως πάντα, κάθε χρόνο το ραντεβού με σταθερό. Έτσι, ετοιμάζεστε λοιπόν για το παζάρι σας, Δευτέρα και Τρίτη. Και όλη η ομάδα στήριξης και το καταπληκτικό προσωπικό μας πάντοτε που προσφέρει εθελοντική εργασία. Ετοιμαζόμαστε για το κορυφαία μας εκδήλωση προς τιμή του Αγίου Στυλιανού, που είναι και ο προστάτης των παιδιών και είναι και το εκκλησάκι μας, που είναι και το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία του Αγίου Στυλιανού. Μάλιστα. Η εκδήλωση θα γίνει στις εγκαταστάσεις εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα και την Τρίτη είναι το παζάρι μας, δύο μέρες. Τη Δευτέρα το απόγευμα έχουμε και την περιφορά της εικόνας. Και την Τρίτη το πρωί που θα γίνει η λειτουργία, φέτος θα μας τιμήσει και με την παρουσία του ο Μητροπολίτης μας ο κύριος Φιλόθεος. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα μπορούμε να σας επισκεφθούμε, Πρόεδρε? Το παζάρι μας είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ, τις δύο μέρες. Αλλά για να διευκολύνουμε και εργαζόμενους με πενθήμερο, θα ανοίξουμε και αύριο 10 με 1 για pre-sales. Α, αύριο Σάββατο, 10 με 1. Σάββατο, ναι, 10 με 1, ναι, ναι. Μάλιστα. Τα είδη μας είναι πάντοτε... Ναι, για πείτε μας, τι θα βρούμε, κυρία Παπαδάμου. Μαούλου, εκτός από τα διάφορα χρηστικά, δίνουμε χαρά στον άνθρωπο που θα έρθει να διαλέξει πάρα πολλά αντικείμενα, διακοσμητικά, κοσμήματα, χριστουγεννιάτικα στολίδια που ετοίμασε η ομάδα στήριξης με πολύ κέφι και γούρια, και φυσικά το κυριότερο, τα γλυκά μας που είναι, ετοιμάζονται από την κουζίνα μας. Ξέρετε, εμείς έχουμε κουζίνα οργανωμένη, ετοιμάζουμε 600 παιδιά. Με μελομακάρονα, κουραμπιέδες, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, τραχανάδες, κουλουράκια, τα πάντα. Και γλυκά και κουταλιού τώρα, κυρία Παπαδάμου, είπατε. Ορίστε. Δεν σας άκουσα. Κάτι είπατε για γλυκά κουταλιού. Εγώ εκεί ήθελα να σταματήσω γιατί είμαι λάτρης. Α, εκεί, στα γλυκά του κουταλιού. Είμαι λάτρης. Έχουμε από όλα. Στα φίλια έχετε γλυκό κουταλιού. Στα φίλια έχετε. Έχουμε και στα φίλια. Οπότε. Πείτε μου ότι έχετε και δαμάσκινο. Βλέπω ποιος θα έρχεται. Ποιος θα έρθει και το Σάββατο στα pre-sales και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Για να πάρω γλυκά κουταλιού. Έχετε σίγουρα μία επισκέπτρια. Έχουμε ωραία γλυκά και πολύ ωραία τα γλυκά, σας είπα, τα γλυκά τα σιροπιαστά. Έχω πάρει. Εγώ έχω πάρει και μελομακάρονα. Έχω έρθει και πραγματικά τα γλυκά σας είναι υπέροχα. Είχα πάρει, ναι, σιροπιαστά είχα πάρει, δεν είχα πάρει γλυκό του κουταλιού. Πείτε μας λίγο, κυρία Παπαδάμου, θα έρθουμε λοιπόν είτε αύριο είτε Δευτέρα και Τρίτη. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν πάνε για τους σκοπούς του ασύλου. Αυτά είναι τα χρήματα που τα περιμένουμε, τα πολυπόθητα, γιατί είναι μεγάλη ανακούφιση για μας, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το παιδαγωγικό έργο του ασύλου του παιδιού. Οι καιροί είναι δύσκολοι, έχουμε μεγάλες ανάγκες να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Οπότε αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε, το παζάρι, το Πάσχα με το τσάι μας το πασχαλιάτικο, με αυτά προσπαθούμε, καλούμε όλη την πόλη όπως πάντα να μας στηρίξουν. Εμείς ξεκινάμε νωρίς το παζάρι, ξεκινάμε το χορό των παζαριών νωρίτερα από όλους. Ο κόσμος μας αγαπάει και πάντοτε έρχεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιμονή. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία. Για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.